Με ικανοποίηση έγινε δεκτή από τους διαδηλωτές η απόφαση του Προέδρου της Πολωνίας να ασκήσει βέτο στην κυβερνητική μεταρρύθμιση που αφορά τη δικαιοσύνη. Για ακόμη μία φορά, χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους της Βαρσοβίας, καθώς ο αγώνας τους ενάντια στην νομοθετική πρωτοβουλία των ευρωσκεπτικιστών, που όπως λένε υπονομεύει τη δημοκρατία, θα συνεχιστεί. Νομίζω πως ο Πρόεδρος έκανε το σωστό. Το βλέπουμε σιγά σιγά. Τουλάχιστον αυτό πιστεύω, προσπαθεί να αυτονομηθεί από το κυβερνών κόμμα και τον Κατσίνσκι. Ο Αντρέι Ντούντα αναπέμπει τα νομοσχέδια που αφορούν το Ανώτατο Δικαστήριο και το Εθνικό Δικαστικό Συμβούλιο. Τα δύο σώματα του Κοινοβουλίου είχαν εγκρίνει τον νόμο που επιτρέπει στην κυβέρνηση να διορίζει τους ανώτατους δικαστές. Η κίνηση της πολωνικής κυβέρνησης έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προειδοποιήσει την Πολωνία με επιβολή κυρώσεων. Για να ανατραπεί το προεδρικό βέτο, απαιτείται πλειοψηφία 2/3 των εδρών του Κοινοβουλίου, την οποία δεν αναμένεται να συγκεντρώσει η κυβέρνηση.